Έχω την εντύπωση και ότι η φωνή του Νίκου Ξυλούρη είναι φωνή πατρίδας. Έρχεται από τα έγκατα, έρχεται από τις βαθιές φλέβες της ελληνικής παράδοσης και συγκερνά τη μεγάλη ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Από την τραγωδία δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η λέξη τραγούδι βγαίνει από τη λέξη τραγωδία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Δεν λέμε άσμα, λέμε τραγούδι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Για να παρουσιάσουμε την τελευταία ζωντανή εμφάνιση του Νίκου Ξυλούρη στην Κρήτη το 1978. Αυτή την ηχογράφηση έπεσε στα χέρια μας. Μας την έδωσε ο κύριος Στέλιος Βασιλάκης, ο γνωστός Γεράρης, ο οποίος με την παρέα του εκείνο το βράδυ πήγανε να ακούσουν τον Νίκο Ξυλούρη. Μια διπλή κασετίνα, δύο CD με πολυσέλιδο ένθετο, με σπάνιο φωτογραφικό υλικό, από αφήσεις εκείνης της εποχής, από φωτογραφικό υλικό, από την οικογένεια των Ξυλούριδων, από το φωτογραφικό αρχείο της κυρίας Βύση, της κυρίας Κονταλάκη. Για μας ήταν πολύ σημαντικό ντοκουμέντο αυτή η έκδοση, διότι μην ξεχνάτε ότι για πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία κυκλοφορεί ζωντανή ηχογράφηση του ΑΕΜΙ στον Νίκο Ξυλούρη. Φυσικά και αγκαλιάζουμε τέτοιου είδους αρχεία και στο παρελθόν έχουμε εκδώσει πάμπολες εκδόσεις με αρχιακό υλικό, όπως και νεότερους καλλιτέχνες μουσικούς που τους επιλέγουμε εμείς μέσα από το μεγάλο μπαξέ της κρητικής μουσικής. Αυτή η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1978 στο καλοκαιρινό κέντρο Αρετούσα, στο Ηράκλειο. Εγώ τότε ήμουνα 20 χρονών και είχα κατέβει στο Ηράκλειο με άδεια από το στρατό και ήταν η ευτυχή συγκυρία ο Νίκος Ξυλούρης με την Άννα Βύση και την Κατερίνα Σκορδαλάκη να τραγουδάνε στην Αρετούσα. Η πρώτη μου δουλειά με την παρέα μου να πάμε να τους ακούσουμε. Και όπως πάντα, επειδή ήθελα να κρατάω ηχητικά ντοκουμέντα από τους μεγάλους καλλιτέχνες και λόγω της μεγάλης μου αγάπης και θαυμασμού στο πρόσωπο του Νίκο, είχα μαζί μου ένα μαγνητόφωνο και ηχογράφησα όλη τη βραδιά, την οποία είχα κρατήσει για μένα. Σε κάποια στιγμή είπαμε με τον αείμνηστο γιο του Νίκο, τον Γιώργη, που του την έδωσα να κυκλοφορήσει. Δεν υλοποιήθηκε τότε αυτή η συζήτηση που κάμαμε και τώρα σε κάποια στιγμή που έγινε μια συζήτηση με την εταιρεία Σύστρων Αεράκης και Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και με τον Κώστα Ξυλούρη ή Μανταλιώτη, ο οποίος μας παρακίνησε και έφερα το υλικό, το οποίο το ακούσαμε, το στείλαμε σε επεξεργασία. Κάμαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και από την άλλη μεριά μαζέψαμε και φωτογραφίες από την οικογένεια του Νίκου, του Ξυλούρη, της Άννας Βύση, Κατερίνας Κορδαλάκη, ανέκδοτες φωτογραφίες, οποίες δεν υπήρχαν. Ναι. Και φτιάξαμε το ένθετο και όλα τα εξώφυλλα και τις κασετίνες. Άρα με λίγα λόγια, αφού έχει τόσο μεγάλο αργείο, να φανταστούμε ότι έπεται και συνέχεια. Έπεται και συνέχεια. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Ο Νίκος ο Ξυλούρης και οι διοργανωτές που τιμούν το Ηράκλειο, γιατί η τέτοια εκδήλωση να φιλοξενηθεί στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή για την πόλη
και τους ευχαριστούμε από καρδιά και φαίνεται, μιλάμε για πραγματικά μια πλημμύρα από κόσμο, μια λαοθάλασσα που έρχεται σήμερα απόψε εδώ και εντάξει, δεν μπορούμε να βρούμε άλλα λόγια να περιγράψουμε αυτό. Ξέρουμε όλοι τι εστί Νίκο Ξυλούρη, τι σημαίνει Νίκο Ξυλούρη ακόμα και σήμερα για το Ηράκλειο, για την Κρήτη και όχι μόνο. Σας μιλάει μουσικός που έχει ηχογραφήσει με ιταλικό συγκρότημα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη. Τότε δεν κάνει απολύτως τίποτα το Ηράκλειο παρά να αγκαλιάσει το όνομα και τους διοργανωτές της φοβερής αυτής εκδήλωσης που μας χαρίζουν και νέες νότες και νέες μουσικές ακυκλοφόρητες από το Ξυλούρη. Πέρα από αυτό, μπορούμε να πούμε άνετα ότι το Ηράκλειο ζει μια πολύ όμορφη σελίδα σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά. Ο τελευταίος καιρός φαίνεται κάθε βράδυ περίπου προσφέρεται κάτι διαφορετικό, είτε είναι μουσική, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι λογοτεχνία, είτε είναι άλλα πράγματα, και με τη συμμετοχή ξένων και όχι μονάχα ντόπιων καλλιτεχνών. Είναι κάτι που πιστεύουμε ότι έπρεπε να γίνει στο Ηράκλειο, μια εξωστρέφεια και σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά. Αυτό βέβαια έχει θετική συνέπεια και συνέχεια και στο τουρισμό.